και κύριοι, ευεσημάδοτε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας κάνετε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση τιμής και μνήμης στο στρατηγό Στέφανο Καρατόλο και στο δάσκαλο Σωτήριο Κωνσταντίνου Στάθη. Ήταν ένα οφειλόμενο χρέος στους δύο αυτούς ανθρώπους που ο καθένας από τη μεριά του αφιερώθηκε ολόψυχα στον κοινό στόχο που δεν ήταν άλλος από την αγάπη και την προσφορά του στο χωριό μας και στους ανθρώπους. Έτσι με σοφία το τοπικό συμβούλιο και στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισαν ομόφωνα να ονομάσουν το μεν κοινοτικό κατάστημα στο όνομα του στρατηγού Στέφανου Καρατόλου, το δε πολιτιστικό κέντρο στο όνομα του δασκάλου μας Σωτηρίου Κωνσταντίνου Στάθη. Δεν θα αναφέρω τους επισήμους όλους, όπως σας είπα, γιατί ενδεχομένως να ξεχάσω και μερικούς, αλλά θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους όσους παρευρεθήκατε εδώ, επισήμους και χωριανούς. Καλώ τώρα τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ελληνοπύργου, τον κύριο Γιάννη Βλάχο, να κάνει την αποκάλυψη της επιγραφής. Ωραία. Και τώρα καλώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Κουτσό, για ένα χαιρετισμό. Ευεσημότατε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλίου, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε της κοινοφελούς μας επιχείρησης, αγαπητοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε του χωριού μας, αγαπητοί εκπρόσωποι της αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά καταρχήν. Να μας έχει ο Θεός καλά και να βρισκόμαστε πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις όπου θα τιμούμε άξιους συμπολίτες μας. Γιατί ευλογημένος είναι ο τόπος που έχει την τύχη να βγάζει άξιους ανθρώπους. Και ο Ελληνόπυργος, αν μη τι άλλο, είναι ένας εξαιρετικά ευλογημένος τόπος, αγαπητέ Πρόεδρε. Γιατί εκτός από σένα, έχει βγάλει σοβαρούς, αξιόλογους και σημαντικούς ανθρώπους, δύο εκ των οποίων έχουμε την τιμή σήμερα να τιμούμε, τον στρατηγό τον Στέφανο τον Καρατόλο, ένα άξιο τέκνο και γόνο της περιοχής που έδωσε πάρα πολλά στον Ελληνόπυργο, από τον αστυνομικό σταθμό, από το σχολείο, από το γεγονός ότι βοήθησε πάρα πολλούς συμπολίτες του και αν μη τι άλλο αξίζει και τιμή και δόξα σε αυτόν τον συμπολίτη μας. Γι' αυτό και εμείς μετά από πρόταση του Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου του χωριού, ομοφόνος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποδεχθήκαμε την πρότασή του να ονομάσουμε τον παλαιό αστυνομικό σταθμό, τον ίδρυσε ο στρατηγός, που σήμερα στεγάζει το κοινοτικό γραφείο, αλλά και ταυτόχρονα το μουσείο του αγαπητού μας Προέδρου του Δημήτρη του Σιούφα, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που χάρισε στο χωριό πάρα πολλά αξιόλογα και σημαντικά αντικείμενα που έχει την τύχη ως Πρόεδρος της Βουλής να έχει στην κατοχή του, κοσμώντας έτσι τη μία από τις δύο αίθουσες. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας νιώθουμε περήφανοι για αυτούς τους συμπολίτες μας και μακάρι να τους νοιάσουμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και θα τα πούμε και στο Δημοτικό Σχολείο με τον δάσκαλό μας. Συμπότατε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, αξιωματική εν ενεργεία και αποστρατεία, αγαπητοί συγχωριανοί, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στη μνήμη του στρατηγού Στέφανου Καρατόλου, ενός άξιου τέκνου του Ελληνοπύργου, ενός μεγάλου ανδρός, ενός επιφανούς και ευπατρίτη συγχωριανού μας, ο οποίος με την πορεία και τη δράση του άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του στο χωριό μας, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Αισθάνομαι αδύναμος για να μπορέσω να εξάρω τις αρετές και το μεγαλείο, τη δημιουργική δράση και την ακάματη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της υπηρεσιακής και κοινωνικής ζωής του στρατηγού.
το επιβλητικό του παράστημα, το απαράμιλο ήθος, η αξιοπρέπεια, η ευγένεια, η εντιμότητα, η ανιδιοτέλεια, η απλότητα και καταδεκτικότητα, η πνευματική και η ενεργειακή του κατάρτιση που τον διέκριναν, απετέλεσαν το φάρο και οδηγό για την πρόοδο και ανέλυξη χιλιάδων αξιωματικών και οπλιτών της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως δε στα παραγωγικά φυτώρια των σχολών αξιωματικών και οπλιτών, τις οποίες διοίκησε επιτυχώς και για ικανό διάστημα. Θα σταχυολογήσω περιληπτικά την όλη διαδρομή του. Με την ανατολή του 20ου αιώνα γεννήθηκε εδώ στο χωριό το έτος 1901. Από τους γονείς του, Δημήτριο και Χαρίκλια, διαπαιδαγωγήθηκε με χριστιανικές και πατριωτικές ιδέες. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στη Γράλιστα, το Φανάρι και την Καρδίτσα, κατετάγει το έτος 1920 στο σώμα της ελληνικής χωροφυλακής. Το 1924 εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής, διακόπτοντας τη φίτησή του στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας ήταν σπουδαστής. Το 1926 απεφύτησε τη σχολή με το βαθμό του Ανθιπομηράρχου. Ως κατώτερος αξιωματικός υπηρέτησε συνεχώς σε μάχημες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετέπειτα προσέφερε αναρρύθμιτες εθνικές υπηρεσίες στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αττικής. Διατέλεσε διοικητής χωροφυλακής Κοζάνης με το βαθμό του Ταγματάρχου και στη συνέχεια φρούραρχος των παλιών ανακτόρων της σημερινής Βουλής στην Αθήνα. Το 1949 τοποθετήθηκε διοικητής της Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής και στη συνέχεια διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής. Όντας νεοτεριστής και βλέποντας πολύ μπροστά, εξυγχρόνισε εντελώς τη Σχολή Αξιωματικών και την κατέστησε ισότιμη με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, επιλέγοντας για εκπαιδευτικό προσωπικό πανεπιστημιακούς δασκάλους και αναπροσαρμόζοντας τη διδακταία ύλη με βάση τη νομική επιστήμη. Το έτος 1952 τοποθετήθηκε στη θέση του ανωτέρου διοικητού χωροφυλακής Θεσσαλίας. Ως ανώτερος διοικητής, πέραν της εύρυθμης και αδιατάρακτης υπηρεσιακής δραστηριότητας, πρωτοστάτησε σε όλες τις εκδηλώσεις του τόπου για ανεγέρσεις εκκλησιών, μνημείων, σχολείων και αστυνομικών καταστημάτων χωρίς καμιά κρατική βοήθεια. Ενδιαφέρθηκε και ήταν ο κύριος συντελεστής για την κατάταξη περισσότερων από 150 συγχωριανών μας στο σώμα της χωροφυλακής, οι οποίοι έτσι αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά και κοινωνικά. Το 1952 έτυχε και ίδρυσε στο χωριό μας σταθμό χωροφυλακής, ο οποίος στεγάστηκε στο κτίριο που βρισκόμαστε, εμπεδώνοντας έτσι το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων και δημιουργώντας παράλληλα ένα κοινωνικό και οικονομικό κύτταρο για 35 περίπου χρόνια. Ως ανώτερος διοικητής Θεσσαλίας ενήργησε και πέτυχε την αποστολή προσωπικού και τεχνητών από το Εθνικό Ίδρυμα της Σχολής Οικοδόμων Καλαμπάκας για την ανέγερση του νέου κτηρίου του σχολείου μας. Με δικές του ενέργειες πέτυχε και εγκρίθηκε πίστοση για την αποπεράτωση της στέγης και των εσωτερικών χώρων του σχολείου. Υπήρξε δική του ιδέα η δημιουργία μιας καλέσθητης κεντρικής πλατείας. Χάρη στην επιμονή του και εν μέσω πολλών αντιξοοτήτων και αντιδράσεων έγινε η κατεδάφιση του πεπαλαιωμένου οικίματος που υπήρχε μπροστά από την εκκλησία και είχε χρησιμοποιηθεί παλιότερα σαν σχολείο μας και για άλλες χρήσεις. Έτσι πραγματοποιήθηκε το όραμά του και σήμερα όλοι χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε αυτό το πανέμορφο δημιούργημα. Επιμελήθηκε προσωπικά και κατασκευάστηκε το μνημείο των πεσόντων υπέρ πατρίδος συγχωριανών μας, το οποίο σήμερα βρίσκεται μπροστά στο σχολείο. Μετά την ανωτέρα διοίκηση χωροφυλακής Θεσσαλίας, τοποθετήθηκε ανώτερος διοικητής χωροφυλακής Πελοποννήσου και στη συνέχεια φρούραρχος Αθηνών. Στο μεταξύ η χώρα μας
μόλις άρχιζε δειλά-δειλά τα πρώτα βήματα για τουριστική ανάπτυξη. Εκλήθη τότε ο στρατηγός Στέφανος Καρατόλος να συγκροτήσει την τουριστική αστυνομία, της οποίας υπήρξε πρώτος διευθυντής και την κατήφθηνε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα επόμενα χρόνια οι συμπολίτες στην τουριστική άνοδο της πατρίδος μας να είναι καθοριστική. Βασικός συντελεστής για την υποδειγματική εκτέλεση των καθηκόντων του σε όποια υπηρεσία υπηρέτησε, υπήρξε η αυστηρή και απειθαρχημένη συγκρότηση που τον διέκρινε, καθώς επίσης και τα ηγετικά προσόντα που διέθετε. Μετά από συνεχή και αδιάλειπτη υπηρεσία 39 χρόνων, αποστρατεύθηκε το έτος 1959 με τον βαθμό του στρατηγού για τις προσφερθήσεις εθνικές υπηρεσίες και την ευγένη πολεμική δράση του. Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις και ηθικές αμοιβές, με έπαινο και συγχαρητήρια της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με έφημες μνήες, με πανηγυρικό έπαινο, με αριστείο Ανδρείας, με τον πολεμικό σταυρό του βασιλικού τάγματος του Φίνικος και με το μετάλλιο στρατιωτικής αξίας του τάγματος Γεωργίου του Πρώτου. Έγειρε της ιδιαίτερης εκτίμησης και του σεβασμού των δύο μεγάλων πολέμαρχων και μετέπειτα πρωθυπουργών της χώρας, του Νικολάου Πλαστήρα και του Αλέξανδρου Παπάγου. Μετά την αποστρατεία του έγινε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Παράλληλα, συνέχισε με το ίδιο πάθος τις προσπάθειές του για βοήθεια και πρόοδο του χωριού μας. Το έτος 1968, με ενέργειές του στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, πέτυχε και εξασφάλισε πίστοση 8 εκατομμυρίων δραχμών για την επανεκατασκευή του κεντρικού δρόμου Πλατάνια χωριό. Παρακάμφθηκαν τα δύσκολα τμήματα στα Κοκκινοπήλια και στο Αγίασμα και διανοίχθηκε το νέο δύσκολο τμήμα από το Φτελιά μέχρι τα σημερινά γήπεδα. Έγιναν πολλές δωρεές του στρατηγού και της αείμνης της σύζυγου του σε εκκλησίες και άλλους κοινοφιλείς χώρους, όπως το αφιέρωμα του Εσταυρωμένου στην Αγία Παρασκευή, το τέμπλο και οι ιερές εικόνες στον Άγιο Αθανάσιο, καθώς επίσης η ανακατασκευή της στέγης του. Με τη διαθήκη του κατέλειπε στην Αγία Παρασκευή 2 ιδιόκτητα γραφεία ευρισκόμενα στην οδό Δραγατσανίου 6 στην Αθήνα και από τα ενίκια τους ενισχύεται η Εκκλησία μας. Με την υπαριθμόν 86 πράξη του, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο την 24/4/1954 αναγνώρισε τον Στέφανο Καρατόλο ως μεγάλο ευεργέτη του χωριού. Την 6 Νοεμβρίου 1982 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Μέχρι σήμερα κανένας χωριανός μας δεν αγαπήθηκε τόσο πολύ από όλους ανεξαιρέτους κατοίκους όσο ο αείμνηστος στρατηγός. Ο πεφωτισμένος αυτός, αξιωματικός και άνθρωπος, σε ιδιαίτερα δύσκολες εποχές πέτυχε και προσέφερε πολύ περισσότερα από αυτά που φάνταζαν ακατόρθωτα. Η τιμητική επιγραφή μνήμης που λίγο πριν αποκαλύφθηκε και η ονοματοδοσία του κοινοτικού καταστήματος θα υπενθυμίζει στους κατοίκους του χωριού μας, στους επισκέπτες και στους επηγενωμένους το πέρασμα και την προσφορά μιας ισχυρής προσωπικότητας που άφησε έντονα τη σφραγίδα της στην ιστορία της ελληνικής αστυνομίας αλλά και στις καρδιές όλων μας. Αιωνία του η μνήμη. Αγαπητέ Βασίλη Τσιάκο, αγαπητέ Γιώργο Βασίλη, κυρίες και κύριοι, δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω κάτι περισσότερο από όσα με τέτοια ακρίβεια πριν λίγο ο στρατηγός Βασίλης Ζάχος ανέφερε για τον τιμόμενο σήμερα στρατηγό Στέφανο Καρατόλο. Θέλω όμως να σημειώσω
ο συμπέρασμα και αυτής της ομιλίας, αλλά και όλων όσων καταγόμαστε από αυτό το χωριό, γεννηθήκαμε ή μεγαλώσαμε εδώ, δύο σκέψεις. Η μία σκέψη είναι ότι η προτροπή των γονιών μας να μάθουμε γράμματα για να σταδιοδρομήσουμε και να φύγουμε από τις δυσκολίες της ζωής που είχε αυτός ο τόπος. Δεύτερον, τα γράμματα τα οποία πήραμε στο σχολείο μας από το δάσκαλο Σωτήριο Στάθη, αλλά και από τους συνεργάτες του, όπως την Ζωή την Τρούτη ή την Πατρούλα τη Μανώλη και όσους ακολούθησαν μέχρι που το σχολείο αυτό έκλεισε, ήταν τα εφόδια για σταδιοδρομία και επιτυχία στη ζωή. Γι' αυτό δικαιολογημένα πάρα πολλοί θεωρούν τον Ελληνόπυργο, τη Γράλιστα, ως το χωριό, τον τόπο των στρατιωτικών, στη χωροφυλακή, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στην αεροπορία και για λίγους και στο ναυτικό και το λιμενικό. Αν κανείς θα ήθελε να το δει και λίγο διαφορετικά, θα έλεγα το χωριό των στρατηγών, των πολιτικών, των επιστημόνων, το χωριό πετυχημένων ανθρώπων στη ζωή. Επειδή δεν ήθελα να παραλείψω ορισμένους, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω πρώτον γιατί υπήρχε αυτή η έφεση για τη χωροφυλακή. Διετέλεσε αρχηγός της χωροφυλακής σε πολύ δύσκολα χρόνια ο Παπαργύρης Αργύριος και επίσης στα νεότερα χρόνια αρχηγός της αστυνομίας ο Στέφανος Μακρής. Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω, θα μείνω μόνον στα ονόματα των στρατηγών και όλους τους άλλους. Ο Παπαγύρης έζησε την Ελλάδα, ξέρουν, δεν το ξέρουν, κανείς. Έζησε την Ελλάδα, 44. Θα έλεγα για αυτό, αλλά ευτυχώς. Τελείωσε η οποία έκανα. Λοιπόν, Αθανάσιος Θωμά Παναγόπουλος, Στέφανος Γεωργίου Μακρής, Αθανάσιος Αρχοντή Καλατζής, Δημήτριος Οικονόμου του Ευαγγέλου, Μπύρος Αντώνιος του Αποστόλου, Γόγος Αθανάσιος του Γεωργίου, Κορλός Χρυσόστομος, Ζάχος Βασίλειος του Αλεξάνδρου, Ζάχος Αθανάσιος του Αλεξάνδρου, Γιαννούλης Θωμάς του Αθανασίου, Κορώνης Αντώνιος του Αποστόλου, Κορλός Βασίλειος του Αποστόλου, Κορλός Χρυσόστομος του Αποστόλου, Λαγός Χρήστος του Θωμά, Καραγιάννης Παναγιώτης. Ελπίζω να μην έχω παραλείψει κανέναν για αυτό το οποίο σας είπα, το Τουλιάς Κωνσταντίνος. Τουλιάς Κωνσταντίνος. Ελπίζω να μην έχω παραλείψει κάποιον. Δικαιολογημένα να θεωρείται ο Ελληνόπυργος το χωριό των στρατηγών. Στάς Κωνσταντίνος. Τον Στέφανο Καρατόλο, αιωνία του η μνήμη, αισθανόμαστε όλοι απέραντη την ευγνωμοσύνη και για την τιμή την οποία έκανε στο χωριό, αλλά
και ευγνωμοσύνη για ό,τι προσέφερε στο χωριό. Ευχαριστίες θερμές για την σκέψη την οποία είχε το τοπικό συμβούλιο, ο πρόεδρος ο Γιάννης ο Βλάχος, τα μέλη του συμβουλίου, ο Πλακιάς ο Στέφανος και η Καλλιόρα η Εκατερίνη και βεβαίως ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Γιώργος ο Παναγόπουλος. Αγαπητέ Δήμαρχε, ευχαριστίες πολλές και για την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου και από εσάς και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστίες απέραντες. Να είναι αιωνία του η μνήμη. Για το δάσκαλό μας το Στάθη θα τα πούμε κάτω. Να μην ξεχάσω να αναφέρω και τον βουλευτή μας τον κύριο Τσάρα, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα συγχαρητήριο και τις ευχές του προς όλους σας. Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω αντιμετωπίσεων υποχρεώσεων. Τον Κώστα του Στάθη, όλη την οικογένεια, για την αμέριστη υποστήριξη που είχαμε σαν Δήμος για να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Θερμές ευχαριστίες και πάντα να έχουμε τέτοια ευχάριστα γεγονότα. Θα καλέσω τώρα τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, τον κύριο Γιάννη Βλάχο, να μας αποκαλύψει την τιμητική πλακέτα. Πολλά καλά. Αποφεύγοντας τις προσφωνήσεις, να αναφέρω ότι στους γονείς μας οφείλουμε το ότι ζούμε, στους γονείς μας οφείλουμε το ζήν, στους δασκάλους το ευζήν, στους δασκάλους οφείλουμε την επιτυχία μας στη ζωή και από ό,τι φαίνεται και κατεδείχθη πάνω με πολύ σχηματικό τρόπο, ο δάσκαλος τα κατάφερε εξαιρετικά, Πρόεδρε. Έβγαλε καλούς μαθητές, τους αναφέρατε τους περισσότερους κι εσείς, αρκετούς ή όλους τους βλέπω και ανάμεσά μας. Δούλεψε σκληρά, με αυταπάρνηση για το χωριό του, επενδύοντας τη νέα γενιά και στη γνώση, τη νέα γενιά της τότε εποχής, και νομίζω ότι από εκεί ψηλά που μας βλέπει, θα πρέπει να νιώθει εξαιρετικά υπερήφανος για το τι απέδωσε στην κοινωνία στη συνέχεια. Ανθρώπους ολοκληρωμένους, ανθρώπους μορφωμένους, ανθρώπους επιτυχημένους στη ζωή και που κυρίως έχουν την ευγένεια αλλά και την αξιοσύνη να τον τιμούν. Γιατί τους σημαντικούς ανθρώπους κάθε τόπου αξίζει να τους τιμούμε και επιβάλλεται να τους τιμούμε. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα, μετά ξανά από ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου, του Προέδρου του Γιάννη του Βλάχου και των συνεργατών του, το Δημοτικό μας Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε να ονομάσει το πολιτιστικό κέντρο του Ελληνοπύργου Σωτήριος Στάθης, στη μνήμη του δασκάλου, του εμψυχωτή, του ανθρώπου που στάθηκε στο πλευρό των μαθητών σε δύσκολες εποχές και τους μεταλαμπάδευσε τη γνώση, την αξιοπρέπεια και την φιλομάθεια και απέδωσε στην κοινωνία άξιους και σοβαρούς ανθρώπους. Αιωνία του η μνήμη, άξιος και ελπίζω, γιατρέ, να είμαστε άξιοι συνεχιστές του και εμείς και στην τοπική κοινωνία αλλά και στην Ελλάδα μας. Διότι η Ελλάδα του σήμερα, η Ελλάδα που έχει ανάγκη από πρότυπα, φωτεινό παράδειγμα είναι ο δάσκαλος. Σε μια εποχή που τα πάντα καταραίουν γύρω μας, όπου η πολιτιστική, η οικονομική και η κοινωνική κρίση μαστίζει το σύνολο της κοινωνίας, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θα μας οδηγήσουν με το παράδειγμά τους. Τέτοιος λοιπόν ήταν ο δάσκαλος Σωτήρης Στάθης. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Και τώρα στο βήμα καλείται η κόρη του Στάθη, ο δασκάλου μας του Στάθη, του Σωτηρίου Στάθη, η Σοφία, η Φούλα Στάθη. Γεια σου, ρε δασκάλα! Εδεσιμότατε, κύριε Δημήτρη Σούφα, πρόεδρε της Βουλής του Δημήτρου. Κύριε Γεώργιε Κοτσέ, δήμορα και Μοζακίου.
κύριε Ιωάννη Βλάχου, πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου Ελληνοποίηση. Αγαπητοί μου συγχωριανοί και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια σας καλωσορίζω σήμερα στον αγαπημένο μας Ελληνόπυργο και σας απευθύνω τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες μου για την τιμητική παρουσία σας στην εκδήλωση μνήμης του έργου των δύο λατρευτών συγγενών μου, του πατέρα μου Σωτηρίου Στάφη και του θείου μου αδελφού της μητέρας μου Στέφανο Καρατόλου. Δεν σας κρύβω την ιδιαίτερη συναισθηματική μου φόρτιση και της οικογένειάς μου προσωπικά, εγώ, για την δημόσια αναγνώριση της προσφοράς των δύο αείμνηστων συγγενικών μας προσώπων που με τη στάση ζωής και τις αξίες τους προέκριναν το δημόσιο και όχι το προσωπικό τους συμφέρον. Αισθανόμενοι λοιπόν ευγνωμοσύνη για την τιμή που σήμερα μας γίνεται, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τους εμπνευστές και διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής και συγκεκριμένα προς τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Ελληνοποίητου, κύριο Ιωάννη Βλάχου και τον δήμαρχο Μπουζακίου κύριο Γιώργο Κοτσό. Με τη δική του συμβολή υλοποιείται σήμερα η ανάκτηση μπαρμπάριδων επιγραφών πάνω από τις εισόδους των οικημάτων του κοινοτικού καταστήματος με το όνομα του Ευεργέτη Στρατηγού της Χωροφυλακής Στεφάνου Δημητρίου Καρατόλου και του Πολιτιστικού Κέντρου με το όνομα του δασκάλου Σωτηρίου Κωνσταντίνου Στάφη. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να εκφράσω δύο λόγια ως απόκριση ελάχιστου του προσωπικού φόρου τιμής προς την τιμή των δύο εκλειπώντων ανδρών που σφράγισαν με το έργο τους στην ιστορία του τόπου τους ανεξίδηλα και διαχρονικά. Και οι δύο διακατέχονταν από το ίδιο πάθος της προσφοράς στον συνάνθρωπο και ο καθένας από τη δική του θέση ευθύνης αγωνίστηκε για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συγχωριανών του και την αναβάθμιση και η ευημερία της τοπικής μικρής κοινωνίας. Ο στρατηγός Στέφανος Καρατόλος δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένα εκ των μεγαλύτερων ευεργετών του χωριού, διότι υπήρξε σημαντική προσφορά του με την προώθηση έργων όπως η εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού χωροφυλακής και η βελτίωση του αυτοκινητοδρόμου που κατέστησε δυνατή την κυκλοφορία αυτοκινήτων στον Ελληνόπυργο καθώς και με την εξέβριση χώρων για την ανέγερση του σχολικού κτηρίου. Στην προσωπική του συμβολή οφείλεται επίσης η κατάταξη μεγάλου αριθμού νέων στην χωροφυλακή, οι οποίοι στο πρόσωπό του αναγνώριζαν πάντα έναν πολύτιμο, εμπνευστή, καθοδηγητή και ευεργέτη. Ο δάσκαλος Σωτήριος Στάφης, εκτός από τον αποπνευματικός πατέρας και καθοδηγητής, υπεύθυνος για την υπηκοπνευματική συγκρότηση των νέων, αισθανόταν αρρωγός και συμπαραστάτης τους στις αντίξωες βιωτικές συνθήκες του χωριού. Πίστευε πως το παιδαγωγικό έργο δεν περιορίζεται στην κατάδοση εγκύκλων γνώσεων, αλλά πρέπει πρωτίστως να στοχεύει στην έμπρακτη εφαρμογή των ανθρωπιστικών αξιών με απότερο σκοπό την προαγωγή του γενικού καλού. Για τον λόγο αυτό λειτουργήσε νυχτερινό σχολείο για τους αναλφάβητους, χρήση του σχολικού κτηρίου και μετέδιδε στους μαθητές χρηστικές γνώσεις που αφορούσαν την καθημερινή πρακτική ζωή όπως καλλιέργεια κύμων και εμβολιασμών δέντρων. Επιπλέον, τις στοιχειώδεις ιατρικές γνώσεις που διέθετε συντελούσε ελλείψη ιατρού στην κατά το δυνατόν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των συγχωριανών του προσφέροντάς τους τις πρώτες βοήθειες. Και οι δύο επιπόντες, τη μνήμη των οποίων και οι δύο εκλειπώντες, τη μνήμη των οποίων τιμάμε σήμερα, άφησαν σε εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνα και τα δυσέγγονά τους,
μια κληρονομιά και ταυτόχρονα μια συλλογική παρακαταθήκη. Να υπηρετούμε τον άνθρωπο με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη ψυχής με εκείνους. Ας είναι η μνήμη τους ζωντανή και αιώνια. Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Ευχαριστούμε τη δασκάλα μας, την είχα και εγώ δασκάλα την Πούλα. Και αφού λάβω αφορμή από το τελευταίο που είμαι για τον γιατρό, εδώ έχω μια ουλή πάνω από το μέτωπο. Έπεσα πριν ακόμα γίνω, πριν ακόμα πάω στο σχολείο, εδώ στην εκκλησία, και έπεσα. Και χτύπησα, άνοιξα το μέτωπο και πήγαμε στο δάσκαλο, με το στάδιο να μας γράψει, να με γράψει το μέτωπο. Το θυμάμαι λοιπόν αυτό, γι' αυτό είπα και γιατρό. Και τώρα ο βασικός ομιλητής, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Δημήτρης Σούβας, για το δάσκαλό μας και δάσκαλό του, το Θεκύριο της Πέρας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συγχωριανοί, είμαστε όλοι εδώ, κάτω από τη σκέπη της προστάτηδας του χωριού μας, της Αγίας Παρασκευής και βεβαίως κάτω από την προτομή του τιμόμενου δασκάλου μας Σωτηρίου Στάθη. Και βέβαια είναι εδώ τα παιδιά του, ο Κώστας, ο Δημήτρης, η Φούλα, η Ειρήνη, τα εγγόνια του και το δισέγγονό του, από ό,τι είδα πριν από λίγο εδώ. Πρώτον, για να τιμήσουμε την προσφορά του, την απέραντη προσφορά του, και δεύτερον, να τιμήσουμε τη μνήμη του. Ξεκίνησα με την προστάτηδα του χωριού μας την Αγία Παρασκευή, γιατί στην Αγία Παρασκευή ανήκει αυτό το κομμάτι του χώρου ως προάβλιο της σχολής, που το 1950 το τότε Εκκλησιαστικό Συμβούλιο το έδωσε δωρεάν στην κοινότητα για να κτιστεί το σχολείο που αγοράστηκε στο οικόπεδο της οικογένειας Μίσκου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά στην εκκλησία ανήκε και το δημοτικό σχολείο του Ελληνοπύργου που στεγαζόταν εδώ που βρίσκεται η πλατεία δίπλα στον Πλάτανο. Βεβαίως, οι ωριμότεροι από μας, όσοι περάσαμε από τις αίθουσες εκείνου του σχολείου, θα ενθυμούμαστε, γιατί ο αριθμός των μαθητών ήταν πολύ μεγάλος, οι αίθουσες του δεν φτάνανε και είχε μισθωθεί τότε από τους αδελφούς Σύρμου η επάνω αίθουσα, όπου στη συνέχεια το κτίριο αυτό αγοράστηκε από την οικογένεια Μινίτσιου και Τέου, όπου ήταν και εκεί αίθουσα διδασκαλίας. Μαζί με τον Σωτήριο Στάθη, τουλάχιστον τα χρόνια τα δικά μου, ήταν και δυο δασκάλες. Η ζωή η Τρούκη που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας, και η επίσης αλλά ασθενούσα σήμερα πατρούλα Μανώλη. Θα θυμίσω σε πολλούς από σας την έγνοια του Σωτήρη το Στάθη, όχι μόνον για να μας μάθει γράμματα, αλλά την περίοδο εκείνη, ειδικά μετά το 1949, ερχόμαστε κάθε πρωί στο σχολείο, όπου μας περίμενε ένα ζεστό γάλα με κακάο και ένα κομμάτι κίτρινο τυρί. Ήταν από την τότε αμερικανική βοήθεια.
και ήταν από πρωί εδώ να επιβλέπει πώς θα γίνεται το γάλα και πώς θα κόβεται το τυρί. Σπουδαία υπηρεσία και αυτή. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι χάρη στους δασκάλους που μας μάθανε την προπαίδεια και την αλφαβήτα, πήρα πολύ περισσότερη γνώση από ό,τι πήρα από τα συγγράμματα των καθηγητών στα πανεπιστήμια. Η βάση της γνώσης ήταν το δημοτικό σχολείο και βασικός συντελεστής εδώ για μας ήταν ο Σωτήριος Τάφης, η Ζωή, η Τρούκη και η Πατρούλα, η Μανώλη. Θέλω επίσης να θυμίσω σε σας ότι αυτό το σχολείο, το παλιό σχολείο, σταμάτησε να λειτουργεί όταν ήδη από το 1955 ξεκινούσε να λειτουργεί αυτό το σχολείο. Ήταν, όπως σας είπα, και αυτό της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. Όταν χτίζαν εδώ οι μαστόροι στο ξεκίνημα, μέχρι να έρθει η σχολή από την Καλαμπάκα, ο πατέρας μου τότε ήταν πρόεδρος της κοινότητας εδώ στο χωριό. Τον ακολούθησε ο Κώστας, ο Θωμάς ο Μακρύς, ο Θωμάς ο Ντουμανάς και μετά ο Κώστας ο Αλπούς. Και αναφέρω αυτά τα ονόματα όπως και τον Θωμά τον Πύρο ή τον Θανάση τον Παναγιώτου και βεβαίως μετά έναν εξαιρετικά σημαντικό πρόεδρο του χωριού μας, τον Βασίλη το Σύρμο, επί της θητείας του οποίου και δημαρχίας του Σταύρου του Παπαγεωργίου δημιουργήθηκε αυτή η πλατεία την οποία βλέπουμε εδώ. Αλλά σημειώστε, για να κατεδαφιστεί αυτό το κτίριο του παλιού σχολείου, όπου εκεί έχω μνήμες, γιατί ο πατέρας μου μετά νίκιασε τη μία από τις αίθουσες και έκανε καφενείο, κάτω εγκαταστάθηκε το κοινοτικό γραφείο, όπου τότε γραμματέας ήταν ένας σπουδαίος χωριανός μας ο Στέφανος ο Μακρύς, και ήρθε και έμεινε και η οικογένεια του σημαντικού κληρικού του βασιλείου Γέρμανου εκεί. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτό κατέστη εφικτό γιατί τα παιδιά του Θόδωρου Σύρμου δώρισαν σε αντάλλαγμα στην εκκλησία αυτό που βρίσκεται σήμερα η βιβλιοθήκη και το Αγροτικό Μουσείο, όπου συνέβαλαν, θα σας αναφέρω στη συνέχεια τα ονόματα αυτών οι οποίοι βοήθησαν για να αποκτήσει το χωριό την βιβλιοθήκη και το μικρό αυτό Αγροτικό Μουσείο. Να έρθουμε στο νέο σχολείο όταν κτιζόταν. Θυμάμαι τον πατέρα μου που με έπαιρνε από εδώ και μαζί βρισκόταν και ο δάσκαλος Σωτήρης Στάθης, να πάμε να δούμε τι. Την ασβεσταριά που είχε ο Μακαρίτης, ο Μίτσος, ο Καρίδας. Δεν ξέρω πόσοι έχετε σε μνήμες αυτή την εικόνα του πώς γινότανε ο ασβέστης. Όχι μόνο για το σχολείο, γιατί επί πολλά χρόνια το λειτουργούσε, αλλά για τις ανάγκες του χωριού, που ειδικά μετά τους πολέμους άρχιζε σιγά σιγά να ανασυγκροτείται. Ο Σωτήριος Στάθης ήρθε ως δάσκαλος στο χωριό μας το 1954.
35. Εγώ ενεγράφην εδώ ως μαθητής στην πρώτη δημοτικού που είμαστε τότε, ήταν 124. Το 1956 όταν απεφύτησα εδώ από το σχολείο, εγώ και περίπου 15-20 συμμαθητές για να πάμε στο γυμνάσιο, βλέπω εδώ έναν από τους συμμαθητές μου, τον Αλέκο τον Τζούνι. Ήταν 137 οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο. Το 1962 ήταν 131 μαθητές. Γι' αυτό σας είπα πριν, η προτροπή των γονιών, μάθετε γράμματα για να οικοδομήσετε το μέλλον στις δυνάμεις σας, τον εαυτό σας. Αλλά το 1983 η λήψη μαθητών αυτό έκλεισε. Εκεί που βρίσκεται σήμερα η βιβλιοθήκη και το μικρό αυτό αγροτικό μουσείο. Σε αυτό βοήθησαν οι αδελφοί Σιούφα, τα παιδιά του παπά Βασίλη του Σιούφα, ο Βασίλης ο Νάσιας, ο Γιώργος ο Μακρύς του Γρηγορίου και ο Ζάχος ο Θωμάς του Παναγιώτου. Είναι, όπως σας είπα και πριν, ιδιαίτερη χαρά και η τιμή που βλέπω εδώ τη δασκάλα, τη ζωή, την Τρούκη, και εύχομαι και σε εκείνη αλλά και στην πατρούλα τη Μανώλη να έχουν μακρά ζωή. Κυρίες και κύριοι, σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές, ο πλέον σεβαστός και τιμόμενος άνθρωπος έχει τον τίτλο του διδασκάλου. Είναι ο δάσκαλος. Βεβαίως, όταν λέμε δάσκαλος, πρέπει πάντοτε να βάζουμε και την δασκάλα. Γιατί διαβάζω εδώ αυτό που έχει στη βάση της προτομής ο εξαιρετικά δραστήριος Σύλλογος των Ελληνοπηγείων της Λάρισσας, αυτό που είπε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά τότε ήταν ανδροκρατούμενες οι κοινωνίες. Δεν οφείλουμε μόνον στον πατέρα. Θα σας έλεγα από την πείρα την δικιά μας εδώ στο χωριό, είναι πιο σημαντική συμβολή, η συμβολή της μάνας, της μετέρας στην οικοδόμηση του χαρακτήρα ενός παιδιού. Οι γονείς, πατέρας και μητέρα, δίνουν τη βιολογική ζωή. Οι δάσκαλοι φροντίζουν το πνεύμα. Του δίνουν μορφή και γνώση και το ετοιμάζουν για την πορεία της ζωής. Όποιο δρόμο ζωής και αν ακολούθησε ο καθένας από μας, τον οφείλουμε στην πνευματική δύναμη και τη θεμελιώδη γνώση που μας εμπέδωσαν οι δάσκαλοί μας και βεβαίως στις προτροπές και στην αγωγή που παίρνουμε από το σπίτι μας. Τιμούμε σήμερα τον Σωτήριο Στάθη, ένα δάσκαλο που του οφείλουμε πάρα πολλά. Μια ολόκληρη γενιά παιδιών του χωριού μας έμαθε τα πρώτα γράμματα και άνοιξε τις πόρτες της μάθησης και βρήκε τους δρόμους της γνώσης για να πορευτεί στη ζωή χάρη στο Σωτήριο Στάθη. Χάρη στην αφοσίωση και τη νέα γενιά για όλη του τη ζωή δίδαξε και ήθος και γράμματα. Τιμούμε το έργο του και την προσφορά του, τη μνήμη του αλλά και το παράδειγμά του, και ευχόμαστε οι νεότερες γενιές να ευτυχήσουν να έχουν δασκάλους όπως ο Σωτήρης ο Στάθης, η ζωή η Τρούκη
η Πατρούλα, η Μανώλη, αλλά και όλοι όσοι άλλοι ακολούθησαν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να αναφερθώ και πάλι στην εξαιρετική, τη σπουδαία απόφαση του Προέδρου του χωριού μας, του Γιάννη του Βλάχου, της Κατερίνας της Καλλιόρα και του Στέφανου του Πλακιά και του Γιώργου του Παναγόπουλου. Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω και τον πρώην Αντιδήμαρχο Μουζακίου και συγχωριανό μας και ψυχή εδώ στο χωριό μας, τον Αντώνη τον Μινίτσιο, για τη συνδρομή του στα κοινά του χωριού. Ευχαριστούμε και πάλι με την ευλογία. Σας ευχαριστούμε και εσάς κύριε Δήμαρχε και εσάς κύριε Περιφερειάρχα για την αγάπη σας και την έγνοια σας για τον Ελληνόπιτο. Στη δε οικογένεια Στάφη τις ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνδρομή της να γίνει αυτή η σημερινή εκδήλωση. Να είστε όλοι καλά.